Εμείς ήμασταν αντίθετοι με την τροπολογία, την τρίτη να θυμίσω. Από το 2021. Ο κύριος Βορύδης έχει έρθει τρεις φορές. Ήταν η αντίρρησή μας στην τροπολογία. Το αν διατάξεις όπως πέρασαν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την απαγόρευση άλλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία όμως άφησε στη ρύθμιση την οποία κατέθεσε στην τρίτη τροπολογία και αναφορές στην ιδεολογία των κομμάτων που εμείς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ο κόσμος τι πιστεύει, κυρίως από την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχαμε δύο διατάξεις, δύο νομικοθετικές παρεμβάσεις. Και μάλιστα μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το θυμηθήκαμε τελευταία στιγμή. Στην πραγματικότητα, νομοθετικές παρεμβάσεις για το θέμα αυτό της κυβέρνησης είναι μία το 2021 και δύο το 2023. Την πρώτη εκ των τριών έλεγε ότι δεν μπορεί ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, να είναι αρχηγός κόμματος. Αυτό λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Άρα η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε τελευταία στιγμή. Ήρθε πολύ σοφά η κυβέρνηση το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, και συμπλήρωσε στην πραγματικότητα την περίπτωση του αχυρανθρώπου. Δηλαδή, βλέποντας μια διαδικασία να εξελίσσεται, να μην μπορεί αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση να είναι ο πραγματικός, ο εν της πράγμασης αρχηγός ενός κόμματος. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε σωστή την αρχική διάταξη να μην μπορεί, δηλαδή, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση να είναι αρχηγός ενός κόμματος, αλλά δεν θεώρησε σωστή τη συμπλήρωση να είναι ο αχυράνθρωπος. Το δεύτερο που θέλω να πω και τα συνδέω και έτσι φαίνεται υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι χρησιμοποίησαν οι δικαστές, οι αεροπαγίτες για να βγάλουν την απόφαση? Τη συμπληρωματική διάταξη που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια δηλαδή? Ότι αυτός που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να είναι ο εν της πράγμαση αρχηγός κόμματος. Αυτό το οποίο δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχε ψηφίσει την αρχική του μορφή, τη συμπλήρωση δηλαδή, είναι αυτό που απέτρεψε από μαχαιροβγάλτες να μπουν στη Βουλή.